μια σειρά εμερίδες που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ γύρω από την οικονομία. Το πρώτο θέμα είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Γιατί αυτή η πράγμα? Πρώτον, γιατί είναι ένα τρένο το οποίο η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει και δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλη στέρηση. Δευτερευόντως, διότι πρέπει έτσι καλώς να ξεκινήσουμε να συζητάμε μια σειρά στρατηγικά και κρίσιμα θέματα για την ελληνική οικονομία, να ανοίξουμε δηλαδή ένα δημόσιο διάλογο. Δεν πρόκειται για κομματικές εκδηλώσεις, αλλά ανοίγουμε ένα δημόσιο διάλογο για τέτοια στρατηγικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που φαίνεται να υπάρχει ένα πισωγύρισμα προς γνωστές παθογένειες και συνταγές του παρελθόντος, όπως το οικοδομή και τουρισμός. Η Ελλάδα έμεινε πίσω στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Τώρα πάμε στην τέταρτη και είμαστε μία από τις χώρες που έχει τους περισσότερους πτυχιούχους ανάλογα με τον πληθυσμό. Και υπάρχει και εξειδίκευση σε επιχειρήσεις. Με τις κατάλληλες πολιτικές μπορούμε να ανατρέψουμε τους καρπούς αυτών των προσπαθειών? Προφανώς μπορούμε, αλλά αυτό σημαίνει μία ορισμένη στρατηγική με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας. Άρα ένα ορισμένο σχεδιασμό, μία εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Εμείς στην πλευρά μας την είχαμε καταθέσει όσο ήμασταν κυβέρνηση. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση γι' αυτό και κυρίως να υπάρχει στην εφαρμογή της πλέον περισσότερη συνεννόηση και έλεγχος για την επόμενη πενταετία, δεκαετία. Αλλά υπάρχει ένα βασικό ζήτημα, ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας. Εσείς ο ίδιος αναφέρατε πολύ σωστά το θέμα του ανθρώπινου αδυναμικού. Υπάρχουν και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα και είναι αυτά τα οποία πρέπει να ενισχύσουμε.